Αγαπητά μου παιδιά, γεια σας. Σήμερα σε αυτή την παρουσίαση θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε σωστά στα social media και συγκεκριμένα στο Facebook το copy-paste του URL όταν βρίσκεται στα ελληνικά να μην μας το βγάζει κινέζικα. Είναι ένα πρόβλημα γενικό αυτό που έχουμε με την ελληνική γλώσσα σε πολλά URLs, όπως ακόμα και σε αυτό εδώ το δικό μου που περιλαμβάνει στα ελληνικά το Γεώργιος Χατζηδεοδοσίου, πάντα θα μου το βγάλει κινέζικα όταν πάω να το κάνω copy-paste σε πολλές σελίδες, όπως επίσης οποιοδήποτε site, όπως στο seomarketer.gr.com, εάν πάρουμε το link αυτό που περιλαμβάνει ελληνική λέξη, πάλι θα έχω τον άλλο πρόβλημα. Υπάρχουν όμως λύσεις, τις οποίες δούμε παρακάτω. Αυτό συμβαίνει κυρίως πριν προχωρήσουμε, διότι το URL εδώ διαβάζεται ως ένα δεκαεξαδικό σύστημα, μέσω του οποίου πολλοί αριθμοί διαβάζονται ως γράμματα, το αντίστροφο και πάρα πολλά άλλα πράγματα, τα οποία είναι λεπτομέρειες και δεν χρειάζεται και δεν μας απασχολούν τόσο το γιατί συμβαίνει αυτό, σημασία έχει τι συμβαίνει. Οι λύσεις λοιπόν είναι που τις προτιμούν και πολλοί, να πάρουμε παράδειγμα το URL μας εδώ και να έρθουμε στην εφαρμογή της bit.ly.com, κάνουμε δεξί κλικ, κατευθείαν μας αλλάζει τα κινέζικα και μας εμφανίζει ένα μικρό link μέσω του οποίου μπορούμε και κάνουμε copy-paste το συγκεκριμένο link και προχωράμε στη σελίδα μας, δεξί κλικ, μας εμφανίζει το link αυτό και τη σελίδα που θέλουμε να επιλέξουμε. Η άλλη επιλογή είναι της Google, το goo, όπως βλέπουμε, .gl. Πάλι με τον ίδιο τρόπο, ερχόμαστε εδώ, αντιγραφή, επικόλυση και πάλι βλέπετε αυτό το δεκαεξαδικό σύστημα που διαβάζεται με αυτόν τον τρόπο. Μας το εμφανίζει σε ένα μικρό URL, το οποίο το παίρνουμε και αυτό και κάνουμε πάλι την ίδια δουλειά. Υπάρχουν όμως και άλλες λύσεις, οι οποίες είναι αρκετά πιο απλές, άμα δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες. Η μία λύση είναι να επιλέξουμε το link και να αφήσουμε εκτός εδώ, όπως βλέπετε, την κάθετο. Εάν το κάνουμε αυτό, θα δούμε ότι διαβάζει μία χαρά το link αυτό και ξανά δεν είναι κινέζικα και μπορούμε να κοινοποιήσουμε πολύ ωραία το link μας πάλι στα ελληνικά. Υπάρχει κι άλλος τρόπος όμως. Εάν αφαιρέσουμε το HTTPS και τις δύο κάθετους και πάρουμε πάλι το link, πάλι μας εμφανίζει κανονικά την ονομασία στα ελληνικά, συμβουλές SEO ή οποιοδήποτε άλλο link έχετε στα ελληνικά και μπορούμε να το κοινοποιήσουμε κανονικά το link στην κανονική γλώσσα και όχι στα λεγόμενα κινέζικα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μια ακόμη παρουσίαση. Κάντε subscribe στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει ήδη. Μείνετε συντονισμένοι και για τους επόμενους οδηγούς.